Ελάτε εδώ μπροστά, έχουμε θέση τώρα, δεν μπορώ να σας βλέπω όρθιος. Και έκανε, λέει, ο Χριστός μας καλά τον δαιμονισμένο και που ήταν ένας φόβος και τρόμος για την περιοχή, κυκλοφορούσε ο ίδιος γυμνός και τρομοκρατούσε όλον τον κόσμο χωρίς να φταίει ο ίδιος, αλλά τα δαιμόνια που βρίσκονταν μέσα του, και κοιμόταν, λέει, εν της μνήμαση. Και ενώ ήταν κάτι τόσο τρομακτικό, δέστε τη συνέχεια, την πρόσεξα και τρόμαξα. Και τον κάνει καλά ο Χριστός. Και έρχονται από την χώρα των Καθαρινών, Γάδαρα, είναι μια περιοχή της Παλαιστίνης, και τον βλέπουν ηματισμένο και σοφρονούντα να έχει ντυθεί, να έχει πλέον τα μυαλά του στη θέση τους και να κάθεται παρά τους πόδας του Ιησού. Και αυτοί αντί να πούν «Σε ευχαριστούμε, Χριστέ μας, σε ευχαριστούμε πολύ», αντί να πούν «Ένα δόξα το Θεό», εφοβούν το γάρ, φοβότανε και ζήτησαν από τον Χριστό να φύγει. Πριν που είχαν τα διαβόλια και τους τρομοκρατούσαν και τους βασάνιζαν, δεν φοβόταν. Φοβήθηκαν ποιον? Τον Χριστό. Γιατί? Γιατί θεράπευσε τον ταλέπορο τον άνθρωπο. Πόσο μπερδεμένος γίνεται ο άνθρωπος, αντί να τα δει απλά, αντί να τα δούμε απλά, ζητάμε από τον Χριστό να φύγει. Ή, το ακόμα πιο εύκολο, φεύγουμε εμείς. Φεύγουμε εμείς. Και αν δεν μας τα δώσει όπως τα θέλουμε, φεύγουμε εμείς, εύκολα κιόλας. Τώρα το τι ζητάμε πολλές φορές, έχει πλάκα. Τα πιο απίθανα και τα πιο υλικά πράγματα, αυτά που για μας δεν έχουν καμιά αξία. Γι' αυτό λοιπόν και πονάει ο Χριστός. Ελάτε στη θέση του Χριστού εκείνη τη στιγμή που του ζήτησαν όλοι να φύγει. Ο μόνος, λέει, που του ζήτησε να είναι κοντά του ήταν ο ταλέπορος, ο καημένος, ο δαιμονισμένος που έγινε καλά, και του ζήτησε να μείνει κοντά του. Το οξύμορο. Ψαλεμένος και τρελός από όλα αυτά που τραβούσε, ζητάει να μείνει κοντά στον Χριστό. Οι υπόλοιποι μέσα σε αυτούς, και οι πιστοί και οι καλοί και αυτοί που κάνανε μετάνοιες και αυτοί που κάνανε νηστείες κατά τον Μωσαϊκό νόμο, και αυτοί ζήτησαν να φύγει ο Χριστός. Είναι οι ίδιοι κομμάτια από τους ίδιους που φώναζαν το «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν». Και λέει ένα τροπάριο, αυτές τις μέρες διάβαζα λίγο όλες τις ακολουθίες της μεγάλης εβδομάδος, και λέει ένα τροπάριο, «Βρε εσύ», το λέω στη Νέα Ελληνική, «εσύ», λέει, «που σε έκανε καλά τα πόδια, εσένα που σε έκανε καλά τα μάτια,
εσένα που σου ανάστησε την κόρη, εσένα που σου έκανε αυτό το καλό, εσένα εκείνο το καλό, το άλλο το καλό, όλα απαριθμεί το τροπάριο, τι καλά έκανε ο Χριστός. Και εσύ φωνάζεις, Άρων, Άρων, σταύρωσον αυτόν. Έτσι φωνάζουμε κι εμείς να τελειώνουμε με τον Χριστό. Να τελειώνουμε, να φύγει, να ησυχάσουμε. Για να είμαστε, μου λέει μια ψυχή προχθές, γέλασα όπως το είπε. Θέλω να είμαι ελεύθερη, να μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Ο Χριστός δεν με έχει, δεν με αφήνει ελεύθερη. Ενώ λέω σ' αφήνει ο διάβολος ελεύθερη. Νομίζεις. Τι κάνει ο διάβολος, δεν το έχετε προσέξει. Όμορφα μας βρόχνει στην αμαρτία. Όμορφα, όμορφα. Α, τι ωραία. Και μετά μας φτιάχνει την ψυχή κατάμαυρη, διότι μας έρχεται από την άλλη μεριά. Πω, πω, τι αμαρτία έκανες, τι αμαρτία ήταν αυτή. Πα, 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 τώρα δεν έχεις έλεος, τώρα δεν έχεις σωτηρία. Πώς θα πας να την πεις στον παπά, τι θα πας να εξομολογηθείς, άστο, 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 κάτσε εκεί και βασανίσου. Και μας βασανίζει με τύψεις, με απελπισίες. Έχει ο διάβολος κάτι κόλπα. Ω, χρόνια τα εκπαιδεύει. Βέβαια, ο διάβολος πολλές φορές μαθαίνει από μας. Ήταν, λέει, σε ένα μοναστήρι, το έλεγε ο γέροντάς μου αυτό, ο δεσπότης μου, ο πατέρας μου, ο Σεβαστιανός, που του βγάλα και το γιο στο όνομά του. Μας έλεγε αυτό το γεγονός που το βρήκε μέσα στα βιβλία του γεροντικού. Ήταν, λέει, σε ένα μοναστήρι ένας μοναχός που του ήρθε όρεξη να καταλύσει τη Μεγάλη Παρασκευή. Κάτι θέλω να φάω, πρέπει να φάω, θέλω να φάω, πρέπει να φάω, θέλω να φάω. Το έλεγε, το έλεγε, το έλεγε, το έλεγε. Και επειδή ήταν στις αποθήκες, οικονόμος, είδε ένα αυγό. Λέει, θα φάω ένα αυγό. Τι νομίζετε, οι μοναχοί δεν έχουν πειρασμούς? Εμείς νομίζετε ότι έχουμε μόνο πειρασμούς? Θα φάω ένα αυγό, θα το φάω. Έλα μου τώρα όμως πώς το φτιάξω. Πάω στην κουζίνα, το τηγανίσω, πει, θα με πάρουν χαμπάρι, θα με κοροϊδέψουν, θα με πού, δεν. Πού να πάω, πού να πάω, πού να πάω. Παίρνει το μεγάλο το κλειδί από την αμπάρα, και είναι εκείνο το στρόγγυλο το μεγάλο. Βλέπω ότι δοκίμασε. Το βάζει μέσα και παίρνει μια λαμπάδα και προσπαθεί να το βράσει. Εκείνη την ώρα μπαίνει ο γέροντας, φωτισμένος ο γέροντας. Ήξερε τι έκανε το καλοκαίρι του. Αν τι, έχει κάτι γεροντάκια φωτισμένα, φωτισμένα, λάμπουν μέσα τους. Μπαίνει μέσα και το καλοκαίρι τι φώναξε. Γέροντά μου, δεν φταίω εγώ, ο διάβολος με έβαλε. Και τι απαντά ο διάβολος και την ώρα, ακούγεται. Όχι, του λέει, αυτό ούτε εγώ μπορούσα να το φανταστώ. Τι κάνουμε πολλές φορές? Βγαίνουμε από τα πάνω και από αυτόν που το έχει τέχνη να μας μπερδεύει. Βγαίνουμε από τα πάνω. Βέβαια, μην με ρωτήσετε παρακάτω. Όχι, ο φωτισμένος ο γέροντας δεν τον έδιρε. Ούτε τον τσαλαπάτησε, όπως κάνουμε εμείς. Δεν τρέπεσαι, μωρή, δεν τρέπεσαι. Όχι, μπροστά στο Θεό δεν τρέπεται κανένας. Σκύβει και ζητάει μετάνοια. Σε όλα τα τροπάρια της Μεγάλης Εβδομάδος σχολιάζεται η αμαρτία, διότι την έχει μέσα στα παραδείγματα την αμαρτία.
Μία-μία οι μέρες της Μεγάλης Εβδομάδος έχουν και τον αμαρτωλό. Πώς τελειώνουν όμως σχεδόν όλα τα τροπάρια? Είμαι δοξολογία στην αγάπη του Θεού που σταυρώθηκε για μας ή ο αμέτρητον έχων το έλεος. Τι σημαίνει ο αμέτρητον έχων το έλεος? Αυτός που έχει τόση αγάπη, το έλεος του Θεού ποιο είναι? Αυτό που μας αγαπάει, που μας αγαπάει, που μας νοιάζεται, που μας νοιάζεται. Που μας συγχωρεί, μας συγχωρεί, μας ξαναγαπάει, μας ξαναθέλει, ξαναπεριμένει πότε θα πάμε, πότε θα γυρίσουμε, πότε θα κάνουμε. Ο αμέτρητον έχων το έλεος. Αυτός είναι ο Θεός μας. Και επειδή σήμερα για όσοι είστε Θεσσαλονίκη, σήμερα το απόγευμα με κάλεσαν που αλλού, στην περιοχή της Τούμπας. Ναι. Όλοι μου λένε, εσύ είσαι παπά σε δύο μέρη. Το όχι, λέω, είμαι σε τρία. Είμαι παπά στη Σαρακίνα, είμαι παπά στον Άγιο Χάραλαμπ και είμαι και παπά στην Τούμπα. Το αναγνωρίζει και ο δεσπότης της Θεσσαλονίκης. Εσύ είσαι, λέει, εκεί χορεπίσκοπος. Λοιπόν, θα πάμε στην Αγία Μαρίνα, όσοι θέλετε, ελάτε. Η ερώτηση είναι αυτή, που μου αρέσει πολύ αυτό το θέμα. Ποιον Θεό πιστεύουμε και ποιον Θεό δίνουμε στα παιδιά μας. Φοβάμαι ότι συνήθως τους δίνουμε το Θεό όπως τον θέλει ο διάβολος. Δηλαδή, την όψη του διαβόλου περιγράφουμε στα παιδιά μας. Ξέρετε πόσο φρικτό είναι, τα άκουσα κι εγώ στα σπίτια που πάω, να λέει το μωρό το παιδάκι, α, πώς είναι το παιδάκι τώρα, μωρό, ακούει λέξεις και τις λέει, αφού τις λέμε εμείς οι μεγάλοι. Μια φορά είχε έρθει μικρό-μικρό ο δικός μου στο σχολείο που ήμουνα και παίζαν μπάλα οι μεγάλοι. Και μου λέει ο μικρός, μπαμπά, αυτοί όλοι είναι βαφτισμένοι με μία λέξη. Λέω, ποια αγάπη μου, αυτή που έχει όλο άλφα, λέει. Γιατί αγάπη μου, έτσι φωνάζω ένα στον άλλο, λέει, δεν έχουν ονόματα. Και μιλάει το παιδί λοιπόν με μια λέξη που δεν μας αρέσει και τι του λέτε κατευθείαν? Ο Χριστούλης θα σου κόψει τη γλώσσα. Είδατε σε εσάς, σε εμάς τους μεγάλους, να κόβει καμιά γλώσσα που θα έπρεπε να μας την είχε κόψει και τη γλώσσα και τα πόδια και τα κεφάλια και τα αυτιά και να μας είχε βγάλει και τα μάτια, γιατί μη μου πει κανένας ότι δεν αμάρτησε με τα μάτια. Όταν είπαν στο Χριστό για την πόρνη, ο Χριστός τους έκανε μία ωραία τρίπλα και τους είπε, ο εμβλέψας επιγυναικός ήδη εμίχευσε εν την καρδία αυτού. Αφήστε τα λέει αυτά, όλη την έχετε κάνει την ιστορία μέσα σας. Γι' αυτό λοιπόν, ελάτε το απόγευμα. Δεν σας έχω πει ποτέ για κανένα άλλο θέμα, για καμιά άλλη ομιλία. Οι άλλες ομιλίες είναι κάποιες και θεολογικές, κάποιες και πνευματικές. Τούτη εδώ με ενδιαφέρει, γιατί θα μιλήσουμε για τα παιδιά μας. Ποιον Χριστό δίνουμε στα παιδιά μας. Εγώ πάντως εκείνα τα τρελά τα παιδιά, όταν μπαίνω μέσα εκεί που πάω, στον τρίτο μου ναό, στον τρίτο το ναό, που είναι πατριαρχείο εκεί, Τούμπα, εκεί όταν μπαίνω, το τι αγκαλιά με κάνω, το τι φίλημα το χέρι μου, το νιώθω ότι το νιώθουνε. Και έχω μερικούς που το παίζουν και πολλοί χριστιανοί, θα το πω τώρα, το κρατάω πολύ καιρό να το πω. Με πιάνουν το χέρι,
πολύ καλοί χριστιανοί. Τους βλέπω μετάνοιας μετά, αυτά, ευλογείτε την ευχή σας. Μου πιάνουν το χέρι και τι κάνουν. Τόσο πολύ δεν θέλουν να φιλήσουν το χέρι του παπά, αλλά να φανούν όμως ότι φιλάνε το χέρι του παπά, που φιλάνε το χέρι το δικό τους. Γελάτε. Φιλάνε το χέρι, λέω, τι γίνεται, κατά λάθος έγινε. Του το δίνω ξανά φεύγοντας το χέρι και προσέχοντας, λέω, τι θα κάνει. Και φυλάει το δικό του. Μωρέ φίλα, το λέω 100 φορές. Α, τι μου το σκύβεις, τι μου κάνεις μετάλλιες. Τι τα ευλογείτε, τι τα ευλογείτε. Τώρα ένας γέροντας, ποιος γέροντας, ο Χρυσόστομος, που είναι στο ναυά Γεράσιμο τον Ιορδανίτη. Αστέρι γέροντας, αστέρι. Το πήρα προχθές τηλέφωνο και του λέω, γέροντα, τι κάνεις, υγεία σου? Και μου λέει, τι να κάνω ρε παιδί μου, δεν μπορώ, πρέπει να πάω να κάνω κάτι εξετάσεις και πώς να αφήσω το μοναστήρι μου και τον Άγιό μου αυτή τη στιγμή που εδώ καίγεται ο τόπος. Και λέω στον άλλο μοναχό, τι κάνει ο γέροντας? Μέρα νύχτα, λέει, γονατιστός, και ας έχει 1000 προβλήματα υγείας, μέρα νύχτα γονατιστός για όλους σας. Για όλους σας. Τον άκουσα, λέει, προχθές που φώνασε το βράδυ τον Παπαχρίστο μου και τα μάτια σου, Θεέ μου, και όλους όσους έχει γύρω του. Και η υγεία του είναι όχι κλονισμένη, είναι τελειωμένη. Μπορεί να έχει να κοιμηθεί, μου λέει, το παιδί που είναι δίπλα του και ένα μήνα. Αυτοί μας σώζουν και δεν καίγεται η γη ολόκληρη αυτές τις μέρες. Γιατί αν το έχετε καταλάβει, η μεγάλη δεν τους νοιάζει το αίμα που χύνεται καθόλου. Καθόλου δεν τους νοιάζει. Όχι η μεγάλη της μια μεριάς. Πάμε για 2 χρόνια πόλεμο στην Ουκρανία. Εκεί κάτω η κόλαση έχει ανοίξει και λιώνει σίδερα, δεν έχει αφήσει σπίτι πάνω σε σπίτι. Και εμείς κοιμόμαστε, τρώμε, πίνουμε και στενοχωριόμαστε, γιατί αντί να έχουμε 551.000 ευρώ, έχουμε μόνο 550.000 ευρώ. Πάμε λοιπόν να βρούμε το Θεό. Πάμε να βρούμε τον πραγματικό Θεό. Γιατί αν δεν το βρούμε, και οι Άγιοι δεν θα μπορέσουν να κρατήσουν την οργή του Θεού για πολλά χρόνια. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Τη χαλάσαμε πολύ τη γη. Τα χαλάμε όλα κάθε μέρα. Κάθε μέρα τα χαλάμε. Και τα χαλάμε και γύρω μας. Εκεί γίνεται πόλεμος, αλλά πόλεμος γίνεται και μέσα στα σπίτια μας. Ή κάνω λάθος, κύρα συμπεθέρα? Κάνω λάθος? Ότι δεν τηγανίζεις την υφούλα. Γιατί την τηγανίζεις? Ψυχούλα δεν έχει και αυτό το καημένο? Ε? Άντε τώρα, γιατί θα σας πω πολλά τα απόγευμα τα υπόλοιπα. Κυρίου δεηθώμεν, ευλογία Κυρίου και έλεος έλεγχη μας, και αυτού τη αχάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.